Ανάσια, έχουμε μία τελευταία εξέλιξη σε ό,τι αφορά στο πυρηνικό εργοστάσιο της Ζαπορίζια. Καλησπέρα από τη Μόσχα. Υπάρχει εύλογη αγωνία για τυχόν προβοκάτσεις που θα μπορούσε να επιχειρήσει ειδικά έως αύριο το Κίεβο για να αμαυρώσει τους παραδοσιακούς στη Ρωσία εορτασμούς για την αντιφασιστική νίκη στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Γι' αυτό πριν από λίγα λεπτά έγινε γνωστό ότι για τους λόγους αυτούς διακόπηκε η λειτουργία όλων των πυρηνικών αντιδραστήρων στο σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας του Ζαπαρόζιε, όπου η κατάσταση μάλιστα χαρακτηρίζεται ως οριακή από τον Διεθνή Οργανισμό Ατομικής Ενέργειας με σημερινές του δηλώσεις του επικεφαλής του, του κυρίου Γκρόσι. Οι προβοκάτσεις θα μπορούσαν να είναι όμως όχι μόνο στην περιοχή του Ζαπαρόζιε, αλλά ακόμη και στην ίδια την κόκκινη πλατεία όπου θα γίνει η καθιερωμένη στρατιωτική παρέλαση. Μετά και τα χτυπήματα, ειδικά με μη επανδρομένα αεροσκάφη στην επίσημη κατοικία του Πούτιν στο Κρεμλίνο, λαμβάνονται δρακόντια μέτρα ασφαλείας. Υπάρχουν φόβοι για κάτι τέτοιο, Θανάση? Φυσικά και υπάρχουν φόβοι, γι' αυτό ακριβώς τα μέτρα είναι ιδιαίτερα ενισχυμένα. Υπάρχουν πυρετώδεις προετοιμασίες, καθώς μεταξύ των πολλών πολιτών και προσκεκλημένων βετεράνων ή άλλων θα βρίσκονται και τέσσερις τουλάχιστον πρόεδροι χωρών της πρώην δημοκρατιών της Σοβιετικής Ένωσης. Έχουν προσκληθεί από τον Βλαντίμιρ Πούτιν και θα τον πλαισιώσουν. Ο ίδιος ο Ρώσος ηγέτης έστειλε στις ηγεσίες και τους λαούς της πρώην Σοβιετικής Ένωσης συγχαρητήρια για αυτή την 78η επέτειο της κοινής αντιφασιστικής νίκης. Ο Πούτιν υπογράμμισε ότι είναι ηθικό χρέος των απογόνων των νικητών να μην επιτρέψουν ξέπλυμα των Ναζί, των συνεργατών τους και των κληρονόμων τους. Έμεσες αλλά ευθείες συμβολές κατά του σημερινού καθεστώτος στο Κίεβο. Μάλιστα. Το οποίο χαρακτηρίζεται από την Ρωσία νέο ναζιστικό, όπου την είπε ότι διασώζει η Μόσχα τη μνήμη της νίκης κατά των Ναζί και την ιστορική αλήθεια, καθώς αυτή η αλήθεια διαστρεβλώνεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στο Κίεβο, καθώς εκεί ηρωοποιούνται οι Ναζί και οι συνεργάτες τους σύμφωνα με την ρωσική οπτική αυτών των εξελίξεων.